διανύσαμε την Αγία και Μεγάλη Μεσάρκωστη και ήδη εισερχόμεθα στη Μεγάλη Εβδομάδα για να έχουμε εκ μέρους της Εκκλησίας μια νέα ευκαιρία ανακαίνησης και πορείας. Γι' αυτό και η Μητρόπολης μας παντού γίνεται αυτό, αλλά μιλάμε για αυτό που ζούμε και που λαμβάνουμε αυτά τα εκκλησιαστικά μηνύματα. Δεν έκαμε τίποτε άλλο κατά τη διάρκεια αυτών των Αγίων ημερών από το να μας υπενθυμίζει με αναφορές ευαγγελικές και αποστολικές, με παραδείγματα Αγίου, με μετοχές σε εκκλησιαστικές ακολουθίες. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να μας λέει ακολουθήσουμε αυτό, ότι εν ουδενή άλλο εστί η σωτηρία. Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού διοργανώθηκε και η απόψινή εκδήλωσή μας, που απαρτίστηκε από ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και οι οποίοι απολώθηκαν πάρα πολύ καλά από την χοροδία των Ιεροψαλτών του νομού μας, Κυριακός ο Υμνογράφος, υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου μας, του κυρίου Γιούλη. Η εκδήλωση αυτή έδωσε και δια των ύμνων την θεολογική ανάλυση και τοποθέτησή μας απέναντι στα γεγονότα. Και γι' αυτό ευχαριστώ και τον νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Πέτρο Θωμαίδη, για τον κόπο αυτής της αναλύσεως, όπως και τον θεολόγο και μέλος της χοροδίας, τον κύριο Παναγιώτη Γιανακόπουλο, γιατί με πολύ ωραίο τρόπο μας εξέφερε αυτές τις σκέψεις. Οι ημέρες αυτές μας θέλουν ιδιαίτερα. Είναι, θα λέγαμε, ημέρες αγγίγματος ψυχής. Και από αυτή την προσπάθεια, αν έλειπε η γυναικεία φύση, θα είμαστε λίγο ανάπηροι. Γυναίκα ίσον συνέστημα. Συνέστημα μπορεί να οδηγήσει στην πίστη. Και γι' αυτό στο πιο αγαπητό τμήμα της εκδήλωσης, στην απόδοση των εντομίων, έλαβαν μέρος και οι μαθήτριες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής που στήσαμε στην πόλη μας και στον νομό μας για πρώτη φορά. Και ειλικρινά μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν με τον τρόπο και με την συχνότητά τους και με το ύφος τους και με το ύφος τους. Όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα λάβουν
αμέσως αυτή την υπόσχεση, την προσέλαβε, την χάρηκε και έκανε τους οραματισμούς του. Τι ωραία θα ήταν να ψάρει στη Θεία Λειτουργία σε ένα ναό υπομορφή γυναικείας χοροδίας. Και καθώς ανακαινίστηκε τουλάχιστον εσωτερικά ο ναός της Αγίας Φωτεινής στο Επισκοπείο, χωρίς να προσβάλλω τον κύριο Γεράκο που χρόνια στιβαρά και με κατάρτιση ψάρι, σκέφτηκα ότι πόσο όμορφα θα ήταν να της είχε βοηθούς για τις καθημερινές λειτουργίες. Αυτό αποφασίσαμε με τους ιερείς μας. Η Αγία Φωτεινή να είναι ο δεύτερος ή ο πρώτος ναός που θα τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία. Τις καλωσορίζουμε. Ευχόμεθα καλές μουσικές σπουδές, καλό πτυχίο και καλό αντάλλαγμα με τον Κύριο μας. Και σε εσάς, Παστρονή μου, θέλοντας να τελειώσω, ώστε και εκείνοι να προσφέρουν